Stay true and tuned στον Mix FM, γιατί αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή True Music Vinyl Sessions by Ballantines, παρέα με τον Mr. Fox. Γεια σας και καλωσορίσατε ξανά σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής μας True Music Vinyl Sessions by Ballantines, με εμένα, τον Mr. Fox και τον καλεσμένο μου το σημερινό, τον φίλο μου, τον Κότσιο, τον Πικατίλλη. Γεια σου Κότσιο. Γεια σου Ανδρέα. Αυτό είναι το radio voice σου. My radio voice. Πώς είσαι φίλε μου σήμερα? Είμαι όντως ενθουσιασμένος. Okay. Το επιστρέφω σήμερα να πω το concept μας. Να το πεις, να το πεις. Σήμερα, σε αντίθεση με την προηγούμενη φορά, παίζουμε μουσική σαν Afrofox και όχι σαν Κότσιος ο Πικατίλλης. Άρα ο καλεσμένος της εκπομπής είμαστε μαζί σήμερα. Εσύ είσαι και παρουσιαστής και καλεσμένος, θα μπορούσαμε να το πούμε, ή να πούμε ότι το theme της ημέρας είναι Afrofox Music. Afrofox Music, που είναι βασικά τον duo μας, εμάς όταν παίζουμε μαζί λέγεται Afrofox. Και πόσα χρόνια έχει? Αρκετά. Αρκετά, θέλεις άλλα εννοείς? Αρκετά και too many. Όχι, νομίζω έχει 7-8, ίσως 7, κάπου να νιώθω. Και έχει ιδιαίτερον ήχον το Afrofox. Δηλαδή εσύ παίζεις κάπως όταν είσαι ο Σκότσος ο Πικατίλλης, εγώ παίζω κάπως όπως ο Mr. Fox. Έχουμε κοινά στοιχεία, αλλά βρεθόμαστε κάπου στη μέση με το Afrofox, που είναι δικός του ήχος, που είναι ξεχωριστό, που το ό,τι κάνουμε ξεχωριστά εμείς οι δύο. Περίγραψε λίγο τον ήχο μας, αν θέλεις. Εντάξει, η λέξη που δημιουργήσαμε για το duo είναι το discoides. Νομίζω παραπάνω χρησιμοποιούν το duo, που είναι μια πλατφόρμα, μια βάση που μιλάει between disco, house, acid, wave, post-punk, dub, techno. Ξεφύγαμε λιγάκι. Σίγουρα πολλά weird πράγματα, δηλαδή πράγματα που είναι χορευτεία, που έχουν πολύ percussion μέσα, έχουν πολύ soul, ψυχή, πολύ groove. Βασικά, οτιδήποτε με γαμάτο, αν το σκεφτείς, percussion και μπασογραμμή along these genres, εν κάτι πον Afrofox, πιστεύω. Συμφωνώ, και είναι αρκετά ανοιχτό. Αλλά έχει στη βάση του μάλλον τη house, νιώθω. Όχι την καθαρή, αλλά και να με επιστρέφουν ούλα. Ενώ... εγώ είναι άλλο, έχει βάση του στην disco. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Οκ. Οκ. Anyway, okay, πάμε να το δούμε παρακάτω. Θα παίξουμε κάποιους από τους αγαπημένους μας δίσκους, και είναι δίσκοι που θα παίζαμε μαζί στον DJ set μας ως Afrofox, αλλά και δίσκοι που θα ενθουσιαζόμασταν αν τους βρίσκαμε κάπου για να τους δείξουμε ο ένας τον άλλο. Και σίγουρα μπορεί να δίσκος που ενθουσιαζόμασταν, αλλά δεν τον παίξαμε ποτέ μαζί. Ναι. Και actually ο πρώτος δίσκος δεν τον παίξα ποτέ μαζί σαν Afrofox. Okay, πέ μας τι θα μας παίξεις για πρώτο δίσκο. Egypt Boys. Είναι ένα version του Kenny Dope, το πιο γνωστό τους. Αρκετά rare δίσκος, είναι το Kenny Dap. Kenny Dap Headband. Από τον Kenny Dope. Όχι, από Egypt Boys είπαμε. Α, sorry. Ο Kenny Dope τι ρόλο παίζει? Το Kenny Dope ήταν το τραγούδι, και τώρα είναι το version του το Kenny Dap. Because you like dub techno. So this is Kenny Dub Headband. Fantastic. And here we go, και three, release two. Από τη Strut Records, από τη Yes, and three, any of the Strut Records, όχι, καμία σχέση. Είναι Small Super Sound. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Το λόγο φαίνεται πάρα πολύ παρόμοιο. It's through the world, εντάξει, είσαι τα metal dance και Gina. Ναι, I know, αλλά... οι Egypt Boys έχουν δικές τους δισκογραφικές, έχουν τρεις δισκογραφικές, είναι μια από αυτές. Και θα ξεκινήσει το τραγούδι. Ναι, είναι Strut. Το δίσκο είναι δίσκο. Να το βάλω ρε φίλε, δικαιώμαι. Let's do it. Thank you.
town, small town super sound δισκογραφική. Για ήθελα να μου τσουπελάρες. Όμορφα. Να μας θυμίσεις τον καλλιτέχνη και το track. Είναι Egypt Boys, North London, 1994, ξεκίνησαν τις πρώτες δισκογραφικές. Γενικά από τους αγαπημένους μου composers, ότι κάμουν πάρα πάρα πολλά exclusive, very very special, όπως και τούτον ενώ πολλά περίεργων κομμάτων. Ναι, μαζί σου, έχει εκείνον το housey element, αλλά έχει και έναν σχεδόν, εν το λέω αστείο, dubby vibe. No, it's a dub version. It's a dub version. There you go. And just the FK. Εντάξει, είναι dub techno. Ναι, ρε, εντάξει, είναι αστείο, αλλά είναι dub techno. Ωραία. Cool. Και πού κάθεται στην Afrofox φάση μας, γιατί δεν ξέρω αν θυμούμαι να το παίζεις. Θυμώ, παίζω, αλλά... Θα έπρεπε, ίσως. Θα έπρεπε κάπου σε ένα set, μέσα σε ένα δάσος, κάτι 8 το πρωί. Οκ. Όταν τα μάτια κοιτάνε... Και δεν κοιτάνε. Οκ, ναι, καλό. Ή θα μπορούσε και για opening. Και για opening, σίγουρα, ναι. Building up the fuzz. Δεν θα σου βάλω από τέτοι τραγούδι για opening, για λόγω ότι ήταν να το πάρεις κάπου dark. Πολλά dark. Πόσο με ξέρεις. Ναι, ναι, ακριβώς. Ωραία. Πάμε για τη δική μου επιλογή. Βιάζεσαι λιγάκι. Δεν βιάζομαι, απλά έντσισα το. Εντάξει, οκ. Που είναι το ESP... House Classic, το It's You, ενώ πάρα πολλά classic κομμάτι. Παίζαμε το παγιά αρκετά, βγήκε το 2011 και θα ακούσουμε το instrumental version γιατί φακάμε λίγο το vocal. An instrumental or an instrumental? Instrumental. Alright. Αμένο. Yeah.
Ωραία, άρα great choice, man. Να το πάρω ότι γούσταρες την επιλογή τότε. Μπορεί Twin Peaks πάμε, ναι. Όχι, αλλά θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Είναι παλιόν Afrofox Classic που έπαιζα σε κάθε set μας για αρκετόν καιρό. Θέλω να σου δείξω και πράγματα παλιά Classic Afrofox, αλλά και καινούρια που ίσως δεν άκουσες ακόμα. Τώρα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Εγώ να σου δείξω κάτι in between. Όμορφα. Κάτι τι? Που έφυγε πολλά τώρα τελευταία. Mm-hmm. Μπορείς να ξαναμπεί όμως γιατί είναι φρέσκο πράγμα. Δεν ξανακούσα κάποιον να παίζει το δίσκο. Mm-hmm. Ούτε καν ξέρω που ποιο είναι γραμμένο, ούτε καν ξέρω δισκογραφική. Προσπαθήσαμε πάρα πολλές φορές να βρούμε ποιος εμπόνησε, ποιος το έκαμε και πόθε εμπόνη. Η Μαρία που δουλεύει στο Σουσάμι είναι μπελαμένη με το κομμάτι, κάθε φορά ζητά μου το, έχει χρόνια. Δεν ξέρω να σου πω τίποτα για το τραγούδι. Κάμαμε το ποτέ Shazam. Πάρα πολλές φορές. Άρα δεν προφανώς. Και ούτε είπα στο tag, δεν έχει καν κωδικό. Τον κωδικό μας τον βρίσκουμε στο Discogs. Τέλεια, τούτα τα rare κομμάτια, τα περίεργα που... Μα πόσο rare, μου το όχι, έπου το αγοράσα. Ναι, αλλά δισευρέτο. Για να μένει στο Shazam, ενώ σου... Ωραία τούτα, εμένα αρέσκουν μου, όπως ξέρουμε ότι αρέσουν σε πολλούς άλλους συλλέκτες. Άρα μάλλον ξέρω το, πάμε να το ακούσουμε. Σίγουρα ξέρεις το. Οκ, πάμε να το ακούσουμε και να δούμε. Let's go. Let's go. Thank you.
Thank you, baby, ladies and gentlemen. Thank you, baby. Λέγεται το κομμάτι. Δεν ξέρουμε. Α, ναι, είπαμε τα ίδια του. Αλλά ας πούμε ότι λέγεται Thank you, baby. I guess so, man. Ενώ επαναλαμβάνει το περίπου 17 φορές μες στο κομμάτι. Άρα εμείς θα το λέμε Thank you, baby. Thank you, baby. Thank you, baby. Okay. Μιας και πήγαμε σε έτσι vibe, πήρα έμπνευση από το selection σου και θα σου παίξω ένα δίσκο που δεν ξαναπαίξα στα sets μας μαζί. Είναι... Θα το παίζεις τώρα να πάει. Το δίσκο? Ναι. Ναι. Άρα είναι καινούργιος ο δίσκος. Ναι, ναι, ναι. Πότε πιες, πότε πιες digging last φίλε, time? Έχω lockdown, φίλε, έχω δίσκους που δεν έπαιξα ποτέ πολλούς. Κι εγώ, κι εγώ. Ψουμνίσματα παγιά που αλλά ανακαλύπτω. Αλλά τι έγινε η στιγμή, τι έγινε η σύναψη στον εγκέφαλο σου είναι τη στιγμή που αποφάσισες ότι σήμερα, φιλούδι μου, τούτος ο δίσκος είναι Afrofox. Πότε ήταν γίνει, πότε ήταν γίνει η έμπνευση. Επειδή τώρα στο quarantine και στο lockdown και σε όλον τον χρόνο που έκαναμε DJ, έπαιξε πολύ digging στο δικό μου collection digging. Να έβρω τους δίσκους που δεν ξέρω ποιοι είναι, αν είναι δίσκοι που παίζω μόνο ένα track ή μια πλευρά, να δω τι παίζει στην άλλη πλευρά. Και φύγει πολύ υλικό, σαν να πια record shopping, actually. Okay, γιατί... okay. So, ένας από τους δίσκους εν τούτος είναι η σειρά Classic Cuts της Clone Records που εν ούλα σπουδαία, ενώ είναι η Classic Cuts δίσκο που φτιάχνει την Clone που να μένει σπουδαίων. Είχαμε παίξει κάτι παρόμοιο στην εκπομπή την προηγούμενη με το Coach. Αυτός είναι ο Jovon και το κομμάτι είναι NYNJ. Και πάμε να το ακούσουμε. Τον J να μπαίνει. Δεν ξέρω. Okay. It's just an abbreviation. NYNJ. Δεν έχει σχέση με Νέα Νιόρκη, ας πούμε. Πιθανό. Νιώθω ότι πρέπει να έχει, ειδικά το NY, το αρχικό NY. NYNJ. Το NJ όμως δεν ξέρω. Okay. Hit it, DJ.
NYNJ. Καλά θυμάσαι. Από τον Jovon Classic Cuts της Clone Records Classic House Grooves. Νομίζει να είναι classic δικό μας. Να δούμε. Εν ήξερ. Picking up. Εν μπόμπα. Εν ενή. Όχι, αλλά εν setting the mood. Ευκόσμι, παιδί. Το εν ενή εν το... Το... Ναι. Εν το είναι της λέμε σου. Ναι, είναι. Είναι. Ο Κότσιος ο Πικατίλης, παιδιά, σήμερα ήρθε ορεξάτος και κάνει χιούμορα σταμάτητα. Δεν ξέρουμε πώς να συμμαζέψουμε. Ο καφές που με γεράζει. Ναι, μπορεί. Ωραία. Πες μας τι θα μας παίξεις. Classic Afrofox, κομμάτι Scan 7. Μα δεν αναγνωρίζω το δίσκο. Να αναγνωρίσω το κομμάτι. Ο δίσκος έπαιξε τουλάχιστον 100 φορές μαζί σου. Είναι το Sunday on Saturday. Είναι η Scan 7. Έπαιξε σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Και Λονδίνο και Θαϊλάνδη και Βιετνάμ και Λονδίνο. Παντού έπαιξε μαζί σου ο δίσκος. Πάντα κάτω από τη μασχάλη μου. Εντάξει. Ελπίζω να με μυρίζει. Ο λόγος που το έβαλα τερκάζει κάπως η μπότα μαζί με λίγο το σνιάρ του. Θύμισε μου λίγο το προηγούμενο τραγούδι. Αλλά είναι καλό για να συγκρίνουμε κιόλας τι όντως εστί ένα classic Afrofox song. Θα το λύσουμε σήμερα. Έχει όλα τα elements μας μέσα. Έχει percussions, έχει keys μέσα. It's groovy. Che, let's go. Hit it. Let's go. Να καταλάβεις τώρα ποιο είναι μπορεί. Cool. Τώρα καταλάβεις. Ακόμα. Τώρα. We'll be right back.
Το classic, δύσκολα γίνεται πιο classic, εννοείται το αναγνωρίζω, εννοείται έχει ζήγιον επέκτηκε σε όλα τα venues που επέξαμε στον κόσμο και καταλαβαίνω γιατί, κομματάρα, ενώ δεν πάει λάθος του. Και όπως σου έλεγα πριν ρε φίλε, η αδικία της ζωής, έκλεψαν το χαμόγελο του παιδιού, η Scan 7 ρε φίλε, δεν βρίσκεις άλλο κομμάτι ρε φίλε, αδικία. Εκείνο που βρίσκεις μια δισκογραφία και λες ναι ρε φίλε, τούτη είναι δική μου και γουστάρω και να βρω και άλλα κομμάτια τέτοια όπως ένα σκέφτηκα ποιο να σας παίξω ύστερα από τη δισκογραφία της Chance. Πότε φκάλω ρε φίλε ένα κομμάτι εν ούλα κομματάρες. Εν ξέρω γιατί, πώς έφκανε τέτοιες κομμάτια και τα υπόλοιπα. Εν ξέρω. Συμβαίνει. Απογοητεύκουμε πολλές φορές. Επειδή είναι δύσκολο να γράφεις τόσο καλά κομμάτια και συμβαίνουν τόσο συχνά. Και επίσης, δαμέ έρχεται τον digging του DJ, το που κάνουμε, που κάνει ένας καλός DJ, που εσύ επίσης και έσκαψες μέσα στο υλικό της δισκογραφικής του της και εξέθαψες που μέσα τον ένα δίσκο που έκαμε για σένα. Πες. That's what it's all about, the digging. So, μπράβο σου, Κοτσό. Ευχαριστώ, Αντρέα. Ωραία, πάμε για έναν άλλον Afrofox Classic που δεν είναι παλιό Classic, είναι τώρα σινό Classic. Είναι κάτι που παίζω στα sets μου τον τελευταίο χρόνο. Αν δεν το ξέρεις, και εσύ να καταλάβεις αμέσως μόλις παιχτεί. Δεν έχει όνομα πάνω ο δίσκος, είναι one-sided, ένα track, δεν ξέρω τίποτα για τον δίσκο, ούτε καλλιτέχνη, ούτε track. Πού τον ήβρες? Εγώ ρασά τον που τον Tony Cusack, το φίλο μας που... Που τα πουλήσε νουλα. Που έκαναμε δύο σημαντικές αγορές, δεν ξέρω αν πρέπει να το λέμε τούτον στο ράδιο να ακούει ούλη Κύπρος, αλλά δεν βαριέσαι. Έλειψαν τα καλά. Έλειψαν ακριβώς, ακριβώς. So, πάμε να το ακούσουμε και θα το σχολιάσουμε μετά. Show you love.
Show you love, man. Please do, but in a civilized way, my friend. Πάντα civilized, φίλε μου. Ωραία. Τώρα νομίζω καταλάβεις το κομμάτι, ναι. Ναι. Classic Afrofox τελευταίων. Και μάλλον έχει αρκετόν καιρό. Έχει κανένα χρόνο. Και μάλλον ονομάζεται Let Me Show You Love. Πολλά πιθανόν. Έχει μια καρδία μπας στο cover. Μάλλον λέγεται Let Me Show You Love. Αλλά μπορώ να πω για το δίσκο, ρε φίλε, να θεωρούσα το δίσκο. Ξέρεις, πάει digging καμιά φορά και δεν ξέρεις το δόν και θεωρείς το cover και ξέρω καμιά φορά το artwork πάνω στο tag. Αν το θεωρούσε το πράγμα, θα το θυκάλει από τότε. Ναι, νομίζεις ότι είναι κάτι cheesy. Πάρα πολλά, ναι. Αλλά ξεγέλασε μας. Ναι. They say don't judge a book by its cover. Αλλά είναι ο τρόπος που actually we judge a book from the cover, επειδή εντιαμε για τον λόγο ταυτόχρονα. That's deep shit, man. Πέτσι. Επόμενο κομμάτι. Πρώτα, πριν πάμε στο επόμενο, να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι ακούτε την εκπομπή True Music Vinyl Sessions by Ballantine's with me, Mr. Fox, και το φίλο μου ως καλεσμένος σήμερα, τον Κότσιο Πικατίλι. And together as... Together Afrofox. We are Afrofox. Afrofox. That is true. And let's take a moment να μιλήσουμε λιγάκι. Αν πάρω ρωτήσω κάτι, το lads σε σχέση με τα lads και το let's. And the let's που θέλω να πεις, είναι κάτι μεταξύ. Όχι, είναι θέμα προφοράς. Okay. It's probably a London thing. Is it North London? Πολλά πιθανό. Ποια το ρε φίλε, πριν πρώτη. Επιάστο. Πέμας ρε φίλε, να που γίνεται με τη ζωή σου, με τα δεδομένα τα σημερινά που είμαστε σε δύσκολη κατάσταση. Θέλω να σου ρίξω την ψυχολογία σου καθόλου. Είμαι πάρα πολύ καλά. Α, μπράβο. Είμαι πάρα πολύ καλά. Επειδή νιώθω ότι... On the contrary, επήρε με προφανώς το lockdown, επήρε με μπουκάτω αρκετά. Αλλά μπορώ να πω ότι γεννηθήκαν άλλα πράγματα. Και να το δείτε, σε κανένα μήνα, δεν ήξερα ποτέ να γίνει η εκπομπή, αλλά σε κανένα μήνα μέσα στο Σεπτέμβριο, μέσα στο Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ξεκινούμε το Somnus που είναι Spiritual Simulation of Life, που είναι Virtual Reality Platform, όπου προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο υποκατάστατο σε αυτόν τον πλανήτη της ζωής. Όπου οι ανθρώποι είναι connected with each other, όπου η μουσική, God is the DJ για μέ, ενώ he curates τα feelings σου και μαζί με artists κάνουμε curate ένα πάρα πολλά ωραίο experience. Κάτι που να δείτε, γεννήθηκε μέσα στο lockdown, αρνηθήκαμε να τα βάλουμε κάτω, επειδή πήρε μας πάρα πολλά από κάτω προφανώς, ακυρώθηκαν το Afro Banana, ακυρώθηκαν τα event μας, ακυρώθηκαν τα disco dystopia μας, δεν μπορούσαμε να παίξουμε μουσική, έρχεψα να γράφουμε μουσική μαζί σαν Afrofox, έγιναν πολλά καλά, it's how you perceive things και τα positive πράγματα που βγάλεις που είναι την ιστορία, δεν μπορώ να πω ότι... Επήρε με τόσο πολλά από κάτω να μην ειλικρινείς. Μπράβο ρε φίλε, και μακάρι να μπορούσε όλος ο κόσμος να το δει τόσο θετικά, ενώ σε μια τέτοια κατάσταση πρέπει να βρούμε τρόπους να είμαστε θετικοί, να είμαστε παραγωγικοί, να στραφούμε σε πράγματα που θέλουμε να κάνουμε. Να στραφούμε on dark and sweaty dance floors, φίλε μου, θέλουμε. Και ξέρω... Dark and sweaty dance floors, that's it. Τούτο θέλουμε. Πετοιμήσαμε τώρα. Σκοτεινά και υδρωμένα, κοτσό. Σκοτεινά και υδρωμένα dance θέλουμε. Floors. Θέλουμε. Και θα γίνει σύντομα. Αλλά όπως έλεγα και σε άλλους καλεσμένους μας, δεν είναι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος καίγεται. Πίστεψε με, έχει κάποιον παραπάνω από εμένα που θέλει να επιστρέψουμε σε τούτο. Μπορούμε να το αντέξουμε ακόμα λίγο. Μπορούμε. Και εγώ έτσι πιστεύω.
για το καλό όλων μας και μόλις μπορούμε θα είμαστε οι πρώτοι που θα επιστρέψουμε και θα παρτάρουμε τον κόσμο. Μόλις πάει κανονικά η φάση ρε φίλε, ένα endurance σε 12 ώρο χρειάζεται το δικό. 24 ώρο. Deal, we shake hands on it. Shake hands on it. Εδώ πέρα στο Mix FM, κάναμε shake hands. Έκλεισε το deal. Άρα, ο Κότσιος ο Πικατίλης δεν οργανώνει Afro Banana Festival φέτος. Ακυρώθηκε δυστυχώς για όλους μας. Αλλά μπορούμε να περιμένουμε καινούργια, πρωτοποριακά, innovative, cool, fresh projects από τον Κότσιο ο Πικατίλης. Που θα μας πει... Είναι ABR, εγώ ξέρω πήγατε λίγο DJ. Η ABR είναι ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός πίσω από το... Σωστό, σωστό. Πίσω από το Afro Banana και πίσω από πάρα πολλά projects. Εγώ ξέρω πήγατε λίγο μια πάρα πολλά σπουδαία ομάδα. Η Άννα, ο Δημήτρης, η Μαρίνα, η Μάρθα και η Λαμαρίνα. Η Μαρίνα, έχουμε δυο Μαρίνες, η μια είναι η Λαμαρίνα, έτσι πάει. Και φίλε, rock and roll, να... Έρχονται νέα κεφάλαια. Έρχονται. Όπως και το κομμάτι δαμέ, όπως σου λέει, γαμάτες δισκογραφικές, Shanti, γερμανική δισκογραφική, ό,τι ακούσεις είναι έναν τζένα, το συγκεκριμένο είναι edits. Είναι edits, ναι. Έχει το Snoopy πάνω στο cover. Τούτο ήταν να σχολιάσω. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ από το πράγμα, επειδή είναι limited edition. Όπως βλέπεις, αγοράστηκε και αυτό από το AOE. Και τούτο είναι Afrofox Classic, Soul, percussion, house, ούλον αγάπη και χορό. Track ID, δύσκολο ρε φίλε, είναι γραφητή πάνω. Εντάξει, πάνε να το ακούσουμε και να δούμε μετά στην επόμενη, στην άλλη πλευρά του δίσκου. Hit it! We'll be right back.
Πρέπει να σε κάνει feature εσένα φίλε μου πάνω στο δίσκο, να νοεί τούτο κάποιος άλλος έστω. Θα σε κάνω εγώ. Άντε να δούμε. Σε κάνω εγώ φίλε μου. Ωραία, θύμεις μας λιγάκι το κομματάκι. Φίλε, όνομα είναι εσύ, είναι το σαντσί, μεν βρίσκουν όνομα, δυστυχώς. Δυστυχώς δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Ας ελπίσουμε ότι μπορεί να σας βοηθήσει το Shazam. Εμείς δεν μπορούμε. Σίγουρα λοιπόν, θα μας το κόψει ο Facebook ρε φίλε, ό,τι και παίξαμε σήμερα. Σωστό, σωστό, κανένα που το δω sessions. Λοιπόν, εγώ θα παίξω έναν special δίσκο που αγαπώ, που μου έφερες εσύ κότσο δώρο στα γενέθλια μου. Τα φίλους δεν μου έχεις. Έχω καλούς φίλους ρε, έχω καλούς φίλους. Αλλά η αλήθεια είναι, να το πω δαμέ δημοσίως, ότι είναι που τα πιο πετυχημένα δώρα γενεθλίων που μου έχουν κάνει. Ενώ καλύτερο μου τα ελαιόλαδο που σε φέρα ρε φίλε. Πολλά καλά έφερες μου και δε καλύτερα ελαιόλαδο που, το οποίο μου έπιασες για τα Χριστούγεννα του 18, αλλά έπιασα το καλοκαίρι του 20. It's okay. Λίγε. Αλλά ναι, τούτον έφυλε ο δίσκος, έχει άλλη αξία. Για έναν DJ νομίζω δεν έχει καλύτερο δώρο από ένα δίσκο καλό να σου φέρει κάποιο. Για ένα chef. But anyway, ας με να μιλήσω για το συγκεκριμένο το δώρο που αφορά την εκπομπή. Που είναι ένας τριπλός δίσκος best hits στο metro area που έπρεπε να το έχω, αγαπούσα το και έκαμε μια κίνηση πολλά σοβαρή στο συγκεκριμένη φάση. Αν θυμούμε καλά, επαράγγειλες το για εαυτό σου τον το δίσκο, νομίζω, διόθμως με αν έκαμε λάθος, και θυμούμε να μου το λες και να απορώθηκα τόσο πολλά ότι αγαπώ πάρα πολλά τον το δίσκο, μπράβο, έχω. Να σου πω ακριβώς να μου είπες. Ναι. Φίλε, αν το μοιάζει το δίσκο, ρε θα αγοράσω. Εννοείται. Άρα μένε τόσο ρομαντική στο διάβασο. Ναι, έκαμε το πιο πίκρις. Επίκρισες πάρα πολλά παραγγείλα το δίσκο και απλά εδώ κάσου τώρα. Wow. Makes for a good story anyway. It does. Ήταν και για μένα και για πόσο λίγο εσύ είναι ο φίλος σου εδώ και σου ένα που σε αγαπημένο το δίσκο και εμένα. Επειδή κατάλαβες ότι είχα του ιδιαίτερη εκτίμηση μήπως... Προφανώς ρε φίλε, προφανώς. Έτσι έρχονταν και δεν θέλω να έχεις εσύ να ξεμπερδέψω έτσι. Λοιπόν, Metro Area, το κομμάτι είναι Dance Reaction. Κομματάρα. Κομματάρα, Afrofox Classic, αλλά και Classic γενικότερα στη house μουσική. Και να προσθέσω πριν πατήσεις play, ότι η Metro Area είναι πολλά σημαντική, αλλά ένας από τους λόγους που είναι σημαντική για μένα τουλάχιστον έδειξαν μου την πολυπλοκότητα και το sophistication που μπορεί να έχει ένα production της house μουσικής. Συμφωνώ πολύ. Ωραία, πάμε να το ακούσουμε. Thank you.
classy, man. Classy. Very nice, dance, I know. Dance reaction, metro area. Yep, ok. We don't, δεν πρέπει να πούμε πολλά για τον δίσκο. Ξέρουμε τζιθκιό, αγαπούμε, top, κορυφή, Afrofox, the good stuff. Όλα τα καλά πράγματα φτάνουν σε έναν τέλος όμως, όπως και η σημερινή εκπομπή μας έφτασε σε έναν τέλος. Ευχαριστώ που ήρθες να παίξουμε δίσκους Afrofox. Έφτασε η ώρα να πούμε το καληνύχτα στους ακροατές μας. Το καληνύχτα. Αχα. Το στερνό αντίο. Έτσι, ναι. Θα καληνυχτήσουμε. Θα τα ξαναπούμε προφανώς. Ναι. Μια και περνούμε έτσι καλά. Περνούμε τέλεια. Ναι, ναι. Θα... Και έχουμε τόσα πολλά να προσφέρουμε και να βάλουμε τον κόσμο, να μοιραστούμε με τον κόσμο. Αρέσκει μας να μοιραζόμαστε γενικά. Ναι, έτσι λέει τώρα, αλλά πριν αρκεψούμε την εκπομπή, λες, δεν ξέρω γιατί συμφώνησα να αυτό το κάνω τούτο. Κάτι δεύτερο μου έλεγες. Ναι, λόγω χρόνου, όχι κάτι άλλο. Very busy, very busy. Anyway, πάμε να ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι. Είναι κομματάρα, αγαπούμε τον παραγωγόν. Εμφανίστηκε ξανά στην εκπομπή μας. Αρκετές φορές, όχι ο Cyclops, αλλά ο Morris Fulton. Ναι, so... Με τον οποίο ναι, έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση, εγώ και εσύ. Ναι, γενικά. Προσπαθήσαμε σε κάποια φάση να οφέρουμε για έναν dystopia party. Είμαστε συνομιλίες μαζί του, σωστά. Δεν έγινε. Θα γίνει σίγουρα. Αλλά θα γίνει. Θα γίνει μόλις μπορέσουμε και είναι ένα όνομα που γουστάρουμε πάρα πολύ. Morris Fulton. Με το alias του Cyclops θα παίξουμε το Mom The Video Broke, mm-hmm. κομματάρα. Τούτον και αν εμπάντρεμα οργανικού με ηλεκτρονικού, ναι. Πολλά unique κομμάτι. Χρησιμοποιά πολλά samples που jazzy, πράγματα που percussion. Αλλά όχι, εν drums κανονικήτουν το κομμάτι. Όχι ρε, είναι όλα samples. Σοβαρά. 100% σίγουρος. 200% όλα του τα κομμάτια. Πάρα πολύ sampling ο βέλος. Αλλά anyway, μπορεί να σύγχρονται live πράγματα παικμένα. Θέλω να πω okay. τελειωτικά, αλλά νιώθω ότι χρησιμοποιώ πάρα πολλά samples και νιώθω ότι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα του genre που είναι πολύ παρεξηγημένο κάποιες φορές του electro. This is electro, το ότι κάνει ο Cyclops. Πολλά unique electro. Ναι, είναι πολλά unique electro. Επειδή το ότι κάνει το electro είναι όντως το beat του. Ενώ... Ναι, και όλα τα wack, wow, ήχοι, πράγματα, ενώ σου είναι σύγχρονο τον groove. Ladies and gentlemen, το Waka Wow του Mr. Fox, Electro, η επεξήγηση που θα μείνει στην ιστορία για πάντα, τι είναι Electro, το Waka Wow. Κατάλαβες, ρε φίλε. Και κλείουμε με Cyclops, The Mom, The Video Broke, Rock and Roll, φίλε μου καλέ, και τα μυαλά στα κάγκελα. Και τα μυαλά στα κάγκελα, καληνύχτα. Καληνύχτα σας. Hit it, DJ.